Όπως γνωρίζετε, χθες το πρωί γύρω στις 10 έφτασα με την νέα εκτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκη-Σμύρνη, έφτασα με το πλοίο στο λιμάνι της Σμύρνης. Κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων, μου ανακοινώθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι υπάρχει απαγορευτικό εισόδου μου στην Τουρκία. Και μάλιστα χωρίς να δοθεί απολύτως καμία εξήγηση. Επικοινώνησα αμέσως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και με τις προξενικές και διπλωματικές αρχές τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην περιοχή βρισκόμουν ως προεδρεύοντας της Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μετά από αρκετές ώρες παραμονής μου σε γραφείο του Τελωνίου του λιμανιού της Σμύρνης και μετά από την πίεση που άσκησαν όλες οι πλευρές, η τουρκική κυβέρνηση και οι αρχές που βρίσκονταν εκεί μου ανακοίνωσαν ότι έχει αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, είχα ήδη αποφασίσει ότι μετά από αυτή την προκλητικότατη στάση της Τουρκίας θα αποχωρούσα και θα επέστρεφα στην Ελλάδα. Όταν είμαστε σε αποστολή στο εξωτερικό, δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας. Εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθώ ποτέ καμία προσβολή σε βάρος οποιοδήποτε Έλληνα. Γιατί για μένα η αξιοπρέπεια των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, τις διπλωματικές και προξενικές αρχές